Γεια σας, είμαστε η ομάδα Dark Orb Racing. Αυτό εδώ πέρα είναι το λογότυπό μας και θα σας κάνουμε μια παρουσίαση για την ομάδα μας. Εγώ είμαι ο Νίκος ο Παπάς, είμαι υπεύθυνος της ομάδας Dark Orb και έχω κάποιες αρμοδιότητες. Μία από αυτές τις αρμοδιότητες είναι η δημιουργία ενός κοινού τρόπου συνεννόησης, ενός κοινού τρόπου εργασίας. Δηλαδή, έπρεπε να δημιουργήσουμε μία διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν όλοι, ώστε να μπορούμε να προχωράμε με βάση το χρονοδιάγραμμα, που είναι επίσης μία από τις ενέργειες που έκανα. Επίσης, αυτό το χρονοδιάγραμμα θα έπρεπε να μπορεί να εναλλάσσεται ανάλογα με το να είναι δυναμικό, να αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Άμα ο μαθητής σε κάποια φάση γνώριζε ή μάθαινε ότι υπάρχει ένα τεστ, με ενημέρωνε και γινόταν η κατάλληλη αναπροσαρμογή στο χρονοδιάγραμμα. Επίσης, υπήρχε υπό την πρόβλεψή μου και οι ημερομηνίες που έπρεπε να έχουμε για τις συναντήσεις, στις οποίες συναντήσεις συζητούσαμε για τα διάφορα προβλήματα που είχαμε, καθώς και την πρόοδο που είχαμε κάνει, ώστε να γνωρίζουν όλα τα μέλη τι κάνει ο άλλος. Επίσης, όποιο μέλος της ομάδας είχε ένα πρόβλημα, ερχόταν σε επαφή μαζί μου, το συζητούσαμε και προσπαθούσαμε να βρούμε μια άκρη σε αυτό. Και συνήθως βρίσκαμε. Επίσης, ο συντονισμός των μελών, όταν υπήρχε μια εργασία που θα έπρεπε να εργαστούν δύο μαθητές, δύο μέλη της ομάδας μαζί. Αυτό εδώ πέρα είναι το χρονοδιάγραμμα που δημιούργησα στο Microsoft Project. Μπορείτε να του ρίξετε λίγο μια ματιά. Okay. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε διάφορα πράγματα. Δεν φαίνεται τόσο καθαρά σε αυτήν εδώ πέρα την εικόνα. Είναι με μικρά γραμματάκια το όνομα του κάθε μαθητή. Είναι οι ημερομηνίες. Ένα μερολόγιο ουσιαστικά. Εδώ πέρα είναι η διάρκεια κάθε εργασίας, του κάθε μαθητή. Αυτό είναι για όλη την ομάδα. Χρονοδιαγράμματα που ήταν θεσμένα από τους διοργανωτές. Τα χρονοδιαγράμματα που θέταμε στον κάθε μαθητή για κάθε εργασία. Κάθε διαφορετική πάνω, διαφορετική εργασία. Και τον κάθε μαθητή ξεχωριστά είναι εδώ πέρα το όνομά του. Και επιγραμματικά γράφει την ενέργεια που θα πρέπει να κάνει. Μετά, επίσης, ήμουν υπεύθυνος κατασκευής και ασχολήθηκα με το SolidWorks. Μία από τις δουλειές που έπρεπε να κάνω ήταν να σχεδιάσω το σασί του μονοθεσίου στο SolidWorks, καθώς και τις ρόδες, τους άξονες και την προσμένη θέση που θα έπρεπε, να προσδιορίσω μια θέση που θα έπρεπε να έχουν πάνω στο μονοθέσιο. Δηλαδή τις τρύπες που θα είχαν οι άξονες, καθώς και την απόσταση των ροδών από τις αεροτομές και οι αεροτομές από το σασί. Σε κάθε στάδιο αυτής της εργασίας του σχεδιασμού έκανα έλεγχο ότι τηρώντουσαν όλοι οι τεχνικοί κανονισμοί και ότι δεν κάναμε πολύ μεγάλες αλλαγές ώστε να έχουμε κάποια μείωση, μια αύξηση στην οπισθέλκουσα. Επίσης, αφού τελείωσα το πρώτο σχεδιασμό, καθώς και το υποθετικά τελικό, το περάσαμε και αυτό το μονοθέσιο, το τελικό σχέδιο, το συναρμολογημένο, από τεστ στην αεροσύρακα του SolidWorks και θεωρήσαμε, κάναμε κάποιες μικρο αλλαγές στο μονοθέσιο, καθώς και στη θέση των διαφόρων εξαρτημάτων, για να βελτιώσουμε την αεροδυναμική. Υπεύθυνος site, Χάρης Αβραμίδης. Η εργασία του υπεύθυνου του site ήταν να δημιουργήσει μια σελίδα για την ομάδα στο ίντερνετ, καθώς και ενός Facebook page, στην οποία θα μπορούσαν να μπαίνουν διάφοροι μη επαγγελματίες και γνωστοί μας για να δουν τη δουλειά μας και να μας υποστηρίξουν.
Επίσης ήταν μία από τις εργασίες του να συνεχώς να προσαρμόζει το site και το Facebook page ανάλογα με την εργασία που είχε γίνει σε εκείνη τη χρονική περίοδο. Ο γραφίστας, Σταύρος Καρόπουλος, ασχολήθηκε με τη δημιουργία του λογοτύπου, του πρώτου λογοτύπου, του δεύτερου λογοτύπου και στο τέλος δημιουργήθηκε και ένα τρίτο που είχε το πρώτο λογότυπο και δημιουργήθηκαν από ένα χορηγό τα γράμματα από κάτω με την καθοδήγηση του γραφίστα. Επίσης, μία από τις αρμοδιότητες του ήταν να ασχολείται με τα πόστερ και με τα φυλάδια και με τα powerpoints που δημιουργούσε η ομάδα για να τα κάνει πιο όμορφα και πιο καλλιτεχνικά. Γεια σας, είμαι ο Αλέξης Κοντινάς, υπεύθυνος μηχανικός κατασκευής και συντάκτης. Τα πράγματα που ασχολήθηκα φέτος ήταν αρχικά έκανα μία έρευνα στην αεροδυναμική και το πρώτο βήμα που ήταν να καταγράψω τις δυνάμεις που ασκούνται, όπως η άνωση, η οπισθέλκουσα δύναμη, η άντωση κλπ. Έπειτα προσπάθησα να βρω κάποιες βασικές αρχές που διέχουν την αεροδυναμική. Ακόμα ερεύνησα μοντέλα της Φόρμουλα 1 και παλαιότερα μοντέλα του διαγωνισμού Φόρμουλα 1 στα σχολεία. Και μετά από όλα αυτά ενημέρωσα τον μηχανικό κατασκευής για τις δυνάμεις και τις βασικές αρχές που διέβουν την αεροδυναμική. Στη συνέχεια μελέτησα διάφορα σχήματα που έχουν τη μικρότερη δυνατή αντίσταση και είναι πιο αεροδυναμικά, όπως για παράδειγμα η άτρακτος ή η σφαίρα, και πρότεινα κάποια από αυτά τα σχέδια σε συνδυασμό με τα σχέδια παλαιότερων μονοθεσίων του διαγωνισμού, και στο τέλος μόλις έγινε η σχεδίαση του μονοθεσίου έκανε και τόσες προτάσεις για βελτιώσεις. Ως συντάκτης τώρα μελέτησα αρχικά κάποια design portfolios παλιότερων ομάδων από παλαιότερους διαγωνισμούς, αλλά και τα κριτήρια αξιολόγηση από την Επιτροπή. Ακόμα συζήτησαμε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας πώς θα μπορούσε να ήταν η δομή της εργασίας, και έτσι έρθε τη σύνταξη του πορτφόλιο με στοιχεία από την έρευνα στην ερευνητική που είχα κάνει, αλλά και σχέδια του αυτοκινήτου από τον μηχανικό σχεδίασης, αλλά και από την έβρεση χορηγών από την υπεύθυνη του marketing και των χορηγιών. Και αυτοί ήταν και οι τρεις τομείς που θέλουμε να εστιάσουμε κυρίως στο πορτοφόλιό μας σε συνδυασμό με την αεροδυναμική του αυτοκινήτου μας. Τέλος έκανα κάποιες βελτιώσεις στο πορτοφόλιο σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της ομάδας με βάση τους τομείς αξιολόγησης, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τέλος, βοήθησα στη σύνταξη του ενημερωτικού κλαδί για τους χορηγούς, σε συνεργασία με την υπεύθυνη χορηγιών και marketing, και συνέταξα επίσης το ενημερωτικό φυλάδιο για την ημέρα των αγώνων που θα μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι για να βλέπουν τα απαραίτητα στοιχεία για την ομάδα μας, και ακόμα ασχολήθηκα με την εκτίμηση του design portfolio και τον υπεύθυνη marketing της ομάδας μας ήταν η Κατερίνα Παναγιωτάκη, η οποία ασχολήθηκε με την δημιουργία προβολισμού ώστε να μπορούμε να καλύψουμε τα έξοδα της ομάδας μας είτε για την κοπή του μονοθεσίου είτε για την εκτύπωση της στολής μας. Έπειτα ασχολήθηκε με την έβρεση χορηγών ώστε να καλύψουν αυτά τα έξοδα και να μπορέσουμε να είμαστε σύμφωνα με το προϋπολογισμό μας,
Ακόμα βοήθησε στη σύνταξη του νομερικού φυλαδίου και τους χορηγούς, παρέχοντας απαραίτητες πληροφορίες σε μένα που ασχολήθηκα έτσι, με τη σύνταξη του φυλαδίου. Ενώ τέλος ασχολήθηκε με την πρόθεση της ομάδας, έτσι, είτε με κάποια φυλάδια που μοιράσαμε σε μια εκδήλωση του σχολείου μας, αλλά ακόμα και με την ενδυμασία μας που είχαμε.